Ότι είναι θησαυρός παντοειδών φαρμάκων. Ό,τι φάρμακο θέλεις θα το βρεις της ψυχής εννοείται, θα το βρει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτή, λέγει η Αγία Γραφή, η μελέτη της Αγίας Γραφής, δαμάζει το θυμό. Σίγουρα βάζει την ειρήνη μέσα στην ψυχή, εφόσον ο άνθρωπος ειλικρινά αγαπάει το Λόγο του Κυρίου, που είναι περασμένος μέσα στην Αγία Γραφή. Και όπως διάβαζα σήμερα από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είδα εκεί να λέγει ότι πρέπει κανείς να καταφεύγει στην Αγία Γραφή όπως καταφεύγει για να ξεδιψάσει από μία δυνατή δίψα που αισθάνεται. Άλλωστε και ο Δαβίδ μας δίνει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Τι λέγει? Λέγει ότι σαν το ελάφι έτρεξα στις πηγές των υδάτων, στις πηγές, όχι αλλού, στις πηγές, για να ξεδιψάσω τη δίψα μου. Ως λοιπόν η έλαφος, επί τας πηγάς των υδάτων. Και ο Κύριος μας, επειδή Εκείνος μας έπλασε, γνωρίζει ποιοι είναι οι πόθοι και η καυτή επιθυμία της ψυχής. Γι' αυτό θα ακούσουμε μετά από ημέρες «Ο διψών ερχέστο πρόσμε και ποινέχω». Αυτός που διψάει να έρθει σε μένα και εγώ θα του δώσω να πιει. Θα μας το πει βέβαια η επόμενη Κυριακή στο πρόσωπο της Σαμαρίτισσας, στην οποία είπε ο Κύριος «Η είδη στην δωρεάν του Θεού», αν ήξερες ποια είδη είναι η δωρεάν του Θεού που είναι μπροστά σου και σου μιλάει τώρα, «Σι ανήτης, σι θα ζητούσες και θα σου έδινα εγώ εδώ κάνσι το είδωρ το ζών, το νερό που είναι γεμάτο ζωή». Είναι λοιπόν ο Λόγος του Θεού είδωρ ζωντανό. Και μάλιστα ο Κύριος είπε «Είδωρ αλώμενο η ζωή αιώνια». Νερό που πηδάει από τις πηγές του ουρανού και οδηγεί στον ουρανό. «Είδωρ αλώμενο η ζωή αιώνια». Και δεν είναι μόνο ότι εξορίζει από την ψυχή του ανθρώπου
η μελέτη της Αγίας Γραφής, την αλαζονία, τον εγωισμό, δηλαδή το πω πιο απλά το καταλάβουμε, αλλά και όλα εκείνα τα κακά που υπάρχουν μέσα στην ψυχή, μέσα στην ψυχή, τα διώγνει, γιατί δεν χωράει το σκοτάδι όπου υπάρχει το φως. Ή σκοτάδι ή φως. Άλλωστε, ο Κύριος ήρθε να διώξει το σκοτάδι, αφού μόνο και μόνο αυτός είναι το φως του κόσμου. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί, ου μη περιπατήσει τη σκοτία. Αλέξει το φως της ζωής. Αν είχαμε φτιάξει ένα πανό και το είχαμε τοποθετήσει κάπου ψηλά με το λόγο του Κυρίου που πρότεινε στον παράλυτο ο Κύριος μας. Δηλαδή, θέλεις υγιής γενέστερη. Και την απάντηση του παραλύτου μαζί, ο οποίος είπε, ναι Κύριε, ούκ έχω όμως άνθρωπο, δεν έχω όμως άνθρωπο, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Θέλω Κυρία μου, αλλά κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει για μένα για να με βάλει μέσα στην κολυμβήθρα όταν έρθει ο άγγελος και ταράξει το νερό, ώστε να γίνω καλά. Γιατί λέγω να βλέπαμε σαν σε πανό, σαν σε οθόνη μόνο αυτές τις δύο ρίσεις, αυτά τα δύο ρητά της Αγίας Γραφής. Από τη μία του Κύριου να λέγει, θέλεις να σε κάνω καλά. Ποιος από εμάς βλέποντας και ακούγοντας το θέλεις να σε κάνω καλά, εάν είναι ασθενής σωματικά ή το και πιο σπουδαίο, ψυχικά, δεν θα απαντούσε αυτό που απάντησε ο παράλυτος. Ναι Κύριε, θέλω. Να δούμε τον παράλυτο λίγο, για να καταλάβουμε τον άνθρωπο εκείνο που συνομίλησε με τον Κύριο. Γιατί είναι θρυπτός ο λόγος. Μα να είμαι, υπόθεση κάνουμε, εκεί ήταν πραγματικότητα, 38 ολόκληρα χρόνια ξαπλωμένος χωρίς να μπορώ να σηκωθώ, παράλυτος, και να με ρωτάς και να μου λες θέλεις να γίνεις καλά. Δεν ξέρω ποια μυαλά ανθρώπων ή ποιος θα μπορούσε να πει κάτι άλλο από εκείνο που θα μπορούσε να αντιλογιστεί οποιοσδήποτε. Μα τι μου λες τώρα. Αυτό που μου λες είναι σαν μια ειρωνία, ένας σαρκασμός. Παίζεις με την αρρώστια μου.
Ναι, με τη δυστυχία μου. Εγώ είμαι δυστυχισμένος άνθρωπος και δεν θέλω να βρω την υγεία μου. Πώς είναι δυνατόν? Αληθινά? Ή εγώ δεν χρειάζεται πολύ μυαλό? Μια πολύ μικρή κρίση λέγει με εμπέζεις. Ανθρώπινο. Ανθρώπινο, με εμπέζεις. Όμως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο παράλυτος σ' αυτή του Κυρίου τη ρίση θέλεις υγιής γενέστε, παραδόθηκε λέγει στα χέρια του Κυρίου χωρίς να το γνωρίζει τον Κύριο καθόλου. Δεν είχε ακούσει ίσως, αλλά δεν τον είχε δει και ποτέ. Παραδόθηκε, όπως παραδίδεται λέει, ο ασθενής στα χέρια του γιατρού και του λέει το ιστορικό που ακολούθησε για να φτάσει εκεί που είναι άρρωστος. Με όλη την καλή διάθεση της ψυχής του, ο παράλυτος. Όμως, την τραγωδία του, τη μεγάλη του παράλυτου, ο παράλυτος, ζούσε πραγματικά μια τραγωδία. Και η τραγωδία δεν είναι μόνο ότι 38 χρόνια ζούσε, να βλέπεις να έρχεται ο άγγελος να ταράζει το νερό, λέει, και να προλαβαίνει άλλο να μπαίνει μέσα στον λιμίδρα. Εκεί, τη στιγμή εκείνη, ποια ψυχοσύνθεση θα είχε ο παράλυτος να βλέπει να σηκώνεται άλλος άρρωστος και να πηγαίνει στην αυτή του Θεού να γίνεται υγιής? Το πηγαίνει τον άλλο. Πάντως πήγαινε πρώτος άνθρωπος. Είχε, εγώ δεν έχω άλλο άνθρωπο να με πάρει. Και αυτή είναι η φρίκη. Ουκ έχω άνθρωπο. Ακριβώς. Ουκ έχω. Η φρίκη του είναι αυτή. Λέει, δεν έχω άνθρωπο. Ενώ όλοι οι άλλοι που είχα κάποιοι. Αυτό θέλει να πει. Ναι. Στο ουκ έχω άνθρωπο. Στο τέλος, στο ουκ έχω άνθρωπο, επειδή σ' άκουσα το Σαββάτο την εξήγηση του Ευαγγελίου από τον κύριο Σουρέλη. Γνωστός ο Σουρέλης, έτσι. Που λέει ότι δεν είχε άνθρωπο γιατί δεν ήθελε να είχε άνθρωπο. Στο τέλος θα το σχολιάσω. Το γιατί το είπε, δεν ξέρω. Για να δούμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί το είπε, πάντως πίσω να πω κάτι. Θα το δούμε. Ναι, 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 ναι. Επειδή δεν ήθελε. Θα το δούμε. Ναι. Μπορεί κανείς να φτάσει και σε τέτοια συμπεράσματα. Δεν ξέρω γιατί το ερμήνευσε. Αν ήταν θέλημα Θεού. Δεν ξέρω. Για να δείξει την δυνάμη του Θεού. Ναι, το άκουσα, αλλά το ραδιόφωνο. Πώς να ρωτήσω? Μπορεί να το ερμηνεύσει έτσι. Λοιπόν, όχι, στο τέλος. Δεν υπάρχει η απάντηση. Στο τέλος. Προβαδίσαμε τώρα. Προβαδίσαμε. Λοιπόν, η τραγωδία λοιπόν είναι στο ότι ήταν 38 χρόνια άρρωστος. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν προλάβει να μπει να δει και αυτό τον εαυτό του υγιή μέσα στην πολυμίδρα. Και το πιο σημαντικό, ότι ήταν έρημος μέσα στον κόσμο. Έρημος. Η τραγωδία του συνοψίζεται μέσα σε αυτά τα τρία στοιχεία. Και ο Κύριος μας, που βέβαια το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για ένα και μόνο λόγο ήρθε. Για να κάνει τον άρρωστο καλά. Για να γιατρέψει τις ψυχές. Του είπε και το ξέρει πολύ καλά. Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε. Άρων το κρεβάτι σου και περιπάτη. Και εδώ λέγει ο Χρυσόστομος. Ο Κύριος είπε λόγο. Και ο λόγος του βέβαια έγινε αμέσως έργο. Αλλά εδώ συνέδραμαν, ενώθηκαν δύο πράγματα. Ο λόγος του Κυρίου παίρνει σάρκα και οστά και γίνεται, εάν υπάρχει η πρόθεση του άλλου. Χωρίς την πρόθεση του άλλου, άντε σηκώνουμε δηλαδή
από κάτω και αν δεν παίρνω, με ποιο σκεπτικό θα γίνει εκείνο το πράγμα. Χρειάζεται και να υπάρχει το σκεπτικό το δικό σου που δέχεσαι την εντολή του Κυρίου. Μόνο από τη μια μεριά δεν γίνεται. Και στο τέλος, τέλος, και ποιος είσαι εσύ που μου λες να σηκωθώ. Αυτό το είναι άγνωστος. Ποιος είσαι εσύ που μου λες να σηκωθώ. Θα μπορούσε να διαλογιστεί. Εκείνος παίρνει το κρεβάτι του και φεύγει. Ο δε Κύριος, λέμε και αυτό τώρα, που ακούστηκε προηγουμένως στην Αρχιερχή, διολίστησε, λίστησε μέσα από το πλήθος, να μην το δει κανείς ποιος είναι. Υπήρχε μέσα στον Ιουδαϊκό όχλο και στους γραμματείς και φαρισαίους που οδηγούσαν σε εισαγωγικά μέσα στα τυφλά ένα λαό ολόκληρο, υπήρχε, επαναλαμβάνω, διαδεδομένη φήμη όχι καλή για το πρόσωπο του Κυρίου. Δηλαδή τι? Ότι ο Χριστός ήταν ένας λαοπλάνος και ένας απατεώνας. Και αλλιώς το λέγανε πως θαυματοποιώ. Σκοπό έχει να συναγείρει, να ξεσηκώσει το λαό σε βάρος της άρχουσας τάξης. Αυτό είχε διαδοθεί. Να δούμε λίγο εδώ τον τρόπο που παρουσιάστηκε το θαύμα. Τον τρόπο που παρουσιάστηκε. Βλέπουν ένα παράλυτο να είναι καλά εντελώς. Και όχι μόνο καλά, αλλά να έχει δυνάμεις τέτοιες να σηκώνει κρεβάτι στην πλάτη του. να σηκώνει το κρεβάτι στην πλάτη του. Και στη συνέχεια, ο παράλυτος να πηγαίνει στο ναό για να ευχαριστήσει το Θεό που του έδωσε την υγεία του. Λέει ο Γιώργος Χρυσόστομος, δεν πήγε να διασκεδάσει μακριά, καπαλού δηλαδή, αλλά πήγε να πει «Σε ευχαριστώ που μου έδωσε στην υγεία». Και εκεί τον βούτυξαν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Εκεί τον βρήκανε. Και τον ρωτούνε λοιπόν, το ξέρω πολύ καλά, πώς έγινες καλά και μάλιστα αυτή την ημέρα που είναι Σάββατο και πρέπει να τη σέβεσαι, σηκώσε το κρεβάτι στην πλάτη σου. Άλλη την κλινική. Εδώ σκοτάδι ρίχνεται. Σκοτάδι. Πέφτει σκοτάδι εκεί εδώ πέρα στην περίπτωση. Όταν λέει σηκώνει σήμερα, δεν λένε ότι κοίταξε τι σπουδαίο θαύμα είναι. Σήκωσε ολόκληρο κρεβάτι ο παράλυτος και περπατάει. Αλλά λένε Σάββατο έγινε καλά. Αποσιωπάται το θαύμα. Κρύβεται και το πρόσωπο του Κύριου. Κρύβεται και το πρόσωπο του Κύριου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εγώ δεν εκπλήσωμαι από το θαύμα. Δεν με εκπλήσει το θαύμα καθόλου. Με εκπλήσει η συμπεριφορά του παραλύτου. Η συμπεριφορά του παραλύτου με κρατάει έκπληκτο, γιατί οι μεν γραμματείς και φαρισαίοι προσπαθούν να του κλείσουν το στόμα, προσπαθούν να μαυρώσουν όλο το πρόσωπο του Κυρίου πέρα για πέρα, και ο παράλυτος γίνεται ο πιο δυνατός κήρυκας. Εγώ, λέει, ξέρω ότι δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Η πρώτη φάση είναι αυτή. Ξέρω όμως ότι με έκανε καλά. Και το άλλο,
Όταν ο Κύριος τον είδε στη συνέχεια, τον παράλυτο, και του λέει, εγώ είμαι Κύριο που σε έκανα καλά, τρέχει και φωνάζει, ο Ιησούς είναι ο ποιήσας με υγιή που με έκανε καλά. Το διαλάλησε. Το θάρρος, λέει ο Θεός όμως, ενός παράλυτου επί 38 χρόνια μπροστά στους γραμματείς και φαρισαίους και σε ένα λαό που τον επηρέαζε η άρχουσα τάξη, είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο, το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί κανείς να δει στην προκειμένη περίπτωση. Ο Κύριος μας, θέλω να σταθούμε να σχολιάσουμε στη σωστή βάση, όπως ακριβώς λέει ο Χρυσόστομος, τα αίτια της παράλυσης και τα αποτελέσματα της παράλυσης. Δηλαδή, γιατί κατέληξε ο παράλυτος, ήταν παράλυτος, γεννήθηκε ή κάποιες αιτίες τον οδήγησε στην παράλυση. Και εφόσον έγινε καλά από τον Κύριο, ποια θέση παίρνει ο παράλυτος απέναντι σε αυτό το ευεργέτημα που του κάνει ο Κύριος, τα αποτελέσματα του θαύματος δηλαδή. Από ό,τι λέει ο Κύριος, ο ίδιος, όταν τον βρήκε, του είπε, κοίταξε, εγώ σε έκανα καλά, ο Ιησούς. Πρόσεξε, μη ξανααμαρτήσεις. Άρα είχε γίνει παράλυτος από αμαρτωλή ζωή. Αμαρτωλή ζωή. Το λέει και ο Παύλος. Τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο και το προσέξουμε λιγάκι. Ότι οδηγήθηκε στην παραλυσία 38 ολόκληρα χρόνια μετά από αμαρτία. Και λέει ο Χρυσόστομος, καλά, δε. Τόσο πολλά χρόνια τιμωρία του επευλήθη για κάποια αμαρτωλή ζωή, τόσο πολλά χρόνια. Και απαντάει, για να καταλάβουμε ότι είναι το πιο κακό, το πιο δυσάρεστο, το πιο βαρύ και ασήκωτο, η αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλο. Στον Εξάψαλο που πάμε και εμείς στην Εκκλησία, το ακούμε ότι η αμαρτία είναι ασήκωτο βουνό. Εανομίε μου, υπερήραν την κεφαλή μου. Είναι πάνω το κεφάλι μου και με πιέζουν. Το φωνάζει ο προφήτης Δαβίδ. Άρα η αμαρτία είναι το μοναδικό κακό. Και να το πούμε και αλλιώς, που το λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, είναι άπειρο κακό. Άπειρο κακό. Μία μόνο αμαρτία είναι άπειρο κακό. Δεν το λέω εγώ, τον Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Και παρακαλάω και τον Κύριο, δώσε μου το καταλάβω, γιατί δεν καταλάβει ο Βασίλη. Τόσο δηλαδή έχω ζυμωθεί με την αμαρτία και δεν το καταλαβαίνω. Αν το καταλάβαινε θα έκλαιγα. Ειλικρινά. Έτσι το έσω, άπειρο κακό. Και αυτό το άπειρο κακό, το ασήκωτο που λέει ο Δαβίδ, ήρθε ο Κύριος. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και δεν σήκωσε την δική μου. Σήκωσε λέει ο αίρον. Αυτός που σηκώνει, σήκωσε, σηκώνει και θα σηκώνει στους αιώνας των αιώνων τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Δηλαδή ένας άπειρος Θεός ήρθε και σήκωσε το πιο μεγάλο κακό του κόσμου ο ίδιος για να λυτρώσει εμάς. Λοιπόν τώρα, 38 χρόνια καταδίκη είχε ο παράλυτος. Τόσο είχε. Και δεν φτάνουν τόσα χρόνια. Ο Κύριος του είπε, του το είπε,
ξεκάθαρα, αλλά εγώ το κατάλαβα από τον Άγιο Ιεροξέστον που διάβαζα. Πω, λέω, Παναγία μου. Του λέει ο Κύριος, άκουσε, άμα ξαναεπαναλάβεις την αμαρτία, χείρον τη συγγένεται. Θα πάθεις μεγαλύτερο κακό. Χειρότερο. Και το μεγαλύτερο κακό ποιο είναι, Βασίλη? Κατά τον Άδη. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο. Άμα πας στον Άδη, δηλαδή, τελείωσε. Τόσο βάρος έχει αμαρτία, ώστε είναι ανοιχτή η κόλαση, ο Άδης και τρώει εκείνον που συνεχώς αμαρτάει. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, σε διόρθωσε στον παράλληλο ο Κύριος. Σου έδωσε την υγεία στην ψυχή, αλλιώς δεν θα σηκωνόσουν ποτέ από το κρεβάτι, και την υγεία του σώματος. Και του είπε, όχι επανάληψη. Όχι επανάληψη, του λέει. Αυτό το μη χειρογέννητε είναι σαν να λέει, πώς λέμε σήμερα, ταξιδεύουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε με 120 που λέει ο λόγος, ή με 80 και βλέπουμε μια πινακίδα με 30. Αν πας με 80 θα πας στον Άδη κατευθείαν. Το ίδιο έκανε και ο Κύριος, του έβαλε μια πινακίδα. Για να αξιολογηθείς και κάνεις πάλι τα ίδια, ίδια τιμωρία έχεις. Μας περιμένει ο Άδης, μας περιμένει ο Άδης. Λοιπόν εδώ, του λέει, σε περιμένει χειρότερη τιμωρία αν επαναλάβεις την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή σου. Βέβαια, ο παράλυτος έγινε καλά και από ό,τι έδειξε η παραπέρα στάση του, του παραλύτου, μας διαβεβαίωσε ότι ο παράλυτος στη συνέχεια έγινε ηγητής του Κυρίου και δόξαζε και ευχαριστούσε τον Θεό για το ότι έγινε καλά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μας βγάλει εμάς και οποιοδήποτε άλλο από την ιδέα, από τον πειρασμό, όπως θέλετε πέστε το, ότι όπως έλεγαν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ξέρετε, φάντασμα θαύμα ήτανε. Δεν ήτανε θαύμα. Και ακούμε και σήμερα παρόμοια πράγματα. Και αμφισβήτηση και άρνηση στο θαύμα. Όσο δεν παίρνει άλλο. Βέβαια εκείνος που δέχεται το θαύμα δεν το αρνείται στον αιώνα τον άπαντα. Αλλά ο άλλος που έχει κλειστά τα μάτια και θέλει να τα έχει μια ζωή κλειστά και να πάει με ξένα μάτια, εκείνος τα αρνείται. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλα εδώ να σου δώσω εγώ παραδείγματα, να δεις ότι ο Κύριος το θαύμα το άφηνε να το επιβεβαιώσει ο κόσμος. Και ειδικά οι πιο αρμόδιοι. Ακούστηκε και χθες στην εκκλησία, αλλά η επιτροχάδη είναι, γιατί σφίγγομαι. Χρόνος. Ναι, με σφίγγει ο χρόνος. Λέει, τέκνον, έλα στον Κύριο η Παναγία, στο γάμο της Κάνα. Δεν έχουν κρασί και ξέρουμε τα παραπέρα, ότι ο Κύριος ευλόγησε και έκανε το νερό κρασί. Έλα που όμως ο Κύριος και πάλι αποσύρθηκε από τη μέση και κεράστηκε το κρασί σε όλους και εξεπλάγησαν όλοι
Μα τι είναι αυτά, λένε στον αρχικεραστή, στον αρχιτρίκλινο. Μας φέρνει το κρασί το καλό. Τώρα που με πει το σκάρτο. Τελευταία. Και είμαστε εκεί, είμαστε και γεμάτοι, και να μην το καταλάβουμε καθόλου, και μας καταλάβαμε. Λοιπόν, όταν με διστώσει, λέει, από το καλό, τότε τον ελάσω. Τότε προσφέρουν το δεύτερο κρασί. Το επιβεβαιώ και το ρωτάνε τον αρχικεραστή. Για πες μας, πώς έγινε και πίνουμε κρασί και μάλιστα το καλό πριν, μετά από τη δεύτερη ποιότητα. Επιβεβαιώνεται τον αρχικεραστή το θαύμα και από τον κόσμο τον ίδιο. Ο κύριος δεν αναλαμβάνει ποτέ να πει έκανα το θαύμα, εγώ είμαι ο κύριος που το έκανα το θαύμα. Πάντα μετά από κάθε θαύμα αφήνει να διατρανωθεί, να ακουστεί από τα στόματα εκείνο που είδα με τα μάτια του στο θαύμα. Ένα αυτό. Έχουμε και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που ο Κύριος έκανε θαύματα και για να επισφραγιστεί ότι είναι μια πραγματικότητα άφηνε χειροπιαστά την πραγματικότητα θαύματος. Και ένα τρίτο ακόμα παράδειγμα, γιατί όλα τα θαύματα έκανε ο Κύριος στην έρημο εκεί πολλαπλασιάζει τους άρτους και τρώνε 5.000 λέει χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Χόρτασαν όλοι και λέει τώρα μαζεύτηκα. Τώρα μαζεύτηκα. Κάνει και νοικοκυριό. Ναι. Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα είχαν και τα έβλεπαν ότι από λίγα ψωμιά περισσέψανε και 12 κοφίνια, να δούνε ότι περισσέψανε κιόλας η επιβεβαίωση του θαύματος. Πέρασε η περίπτωση και μένει και στα χέρια η απόδειξη. Να, έχουμε και τα ψωμιά που είναι μίλη τώρα. Τα έχουμε στα χέρια μας. Ξέρω το νοικοκύρεμα. Ναι, χορτάσανε και περισσέψανε. Και χορτάσανε και περισσέψανε. Αφήνει, επαναλαμβάνω, ο Κύριος να το ζήσει το θαύμα ο άλλος και να ενίσχυει το Θεό που έστειλε τον Κύριο. Εγώ σε στέλνω τον κόσμο στον κόσμο να χορτάσουν οι πεινασμένοι, λέει ο πατέρας, να γίνουν καλά οι παράλυτοι, να δούνε οι τυφλοί. Και πάλι λέγει, για να πες μας πώς έκανε καλά στον τυφλό του, φωνάζουν οι Φαρισαίοι. Να μου είπε, έκανε με το φτύμα του, λέει, λάσπη. Του μόλις από τη πήγε τώρα να πηδείς. Και πήγα και είναι καλά. Δεν το λέει ο Κύριος, το λέει αυτός που ο ίδιος που ήταν τυφλός. Κοιτάξτε να δείτε. Και ρωτάνε τους γονείς του. Στην εκ των υστέρων. Τι με ρωτάτε, ναι. Άνθρωπος είναι ενήλικος. Βέβαια. Για να αποφύγει τις κακοδομιές. Ναι, διότι... Όχι, είχαν εγώ το μυρδαίο. Δεν είναι αυτό. Δεν είπε ευθέως ότι ναι, και εκείνος δεν είπε ευθέως, λέει ρωτήστε τον γιο μου, για να αποφύγει τις συνέπειες. Ο πατέρας και η μάνα. Ναι, βεβαίως. Για να αποφύγουν τις αγωδοπιές. Ναι, λοιπόν. Δεν τους έφτανε το θαύμα του παιδιού τους, που το παρακαλάγανε χρόνια και χρόνια, πάλι αφιβήτηση και εκεί. Ναι, βέβαια, άργησε. Άργησε και θέλω να μείνω στο θέμα αυτό, θέλω να μείνω στο θέμα αυτό. Στην Εκκλησία μέσα μπήκε ο Κύριος μας όταν γεννήθηκε μετά 40 ημέρες, μετά τη γέννησή του. Εκεί τα Άγια Χέρια του Σιμεών τον ευλόγησαν. Αν είναι δυνατόν, το μεγαλύτερο να ευλογείται από το μικρότερο. Εδώ έχουμε πλάσμα, δημιούργημα του Κυρίου, να ευλογεί αυτό που έφτιαξε το σύμπαν. Και όμως, δέχεται την ευλογία αυτή ο Κύριος και ακούει η Παναγία στη συνέχεια, πάνω στο θέμα μας. Το πρόσωπο του Κυρίου, που είναι 40 ημερών τώρα, θα γίνει αφορμή και αιτία. Άλλοι να τον αργηθούν, πέρα για πέρα,
και άλλοι να δοθούν για σωτήρα και να αναστηθούν. Ούτως, λέει ο Σιμεών, κείτε εις πτώση πολλών και ανάσταση πολλών. Να, γιατί εδώ έχουμε άρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, ο Κύριος μας κανένα δεν πιέζει να τον ακολουθήσει. Αυτοπροαίρετα, πέρα για πέρα, ακούγεται λόγος Κυρίου, από λίγοι έως ελάχιστοι είναι οι ακροατές. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε την προφητεία ξεκάθαρη. Πολλοί εκλεκτοί. Αλλά λίγοι. Λίγοι εκλεκτοί. Εκλεκτοί. Λιγότεροι σωζόμενοι. Ναι, και θα έρθει η εποχή, λένε οι πατέρες και ζεμιά και το θίξατε και αυτό τώρα εσείς από εκεί. Θα έρθει η εποχή που θα ψαγνόμαστε να βρούμε τον πραγματικό χριστιανό. Και έχει παραμείνει από τα πατερικά το εξής. Ο σώζον την εαυτού ψυχήν, σωθεί το. Πιο απλά, σε ένα κόσμο αλλοπρόσαλο, αρνητή του νόμου του Θεού, έστω και βαπτισμένο στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γιατί το ότι είναι βαπτισμένοι δεν σημαίνει και ότι είναι και σωσμένοι, έτσι είναι, σε ένα κόσμο αλλοπρόσαλο λοιπόν, που θα ψάχνουμε για να βρούμε αυτόν που έχει πραγματική συνείδηση χριστιανού. Θα ψάχνουμε, θα περπατάμε, δεν το βρίσκουμε. Μέσα στον κόσμο φρόντισε εσύ που το καταλαβαίνεις ότι ήρθε για σένα ο Κύριος. Ο σώζον, εσύ που θέλεις να σώσεις τον εαυτό σου, την εαυτού ψυχή, από μονάχος του να σωθεί, περιμένει τον άλλον, γιατί οι άλλοι βουλιάζουν. Βουλιάζουνε, γιατί δεν ήρθε, λέει, το φως στον κόσμο. Ο δε Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου, την Ξαναστάσεως, ήρθε το φως στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος, αγάπησαν το σκοτάδι. Εδώ λοιπόν, ο Κύριος μας είναι το φως, γίνεται άρνηση πέρα για πέρα του φωτός και εισβάλλει το σκοτάδι. Αλλά θέλω να πω κάτι. Μέσα σε αυτή τη συμφορά που προκαλεί το κακό μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι του Θεού, είναι η άλλη ερμηνεία που μας δίνει ο Λέωρος Χρυσόστομος, δεν επηρεάζονται καθόλου, αλλά καταλυτικά στρέφονται εναντίον του κακού. Ένα παράδειγμα. Πηγάζει από πηγή το νερό και τρέχει ορμητικά. Στο διάβα του το νερό παρασύρει ό,τι βρει μπροστά του. Παρασύρει ό,τι βρει μπροστά του. Τα πετάει από μέσα. Ξέρετε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί ο Κύριος είπε ότι εκείνος που διψάει να έρθει στην πηγή τη δική μου να πιει νερό, να του δώσω εγώ. Γιατί του Κυρίου η πηγή, ό,τι βρίσκει μπροστά, ο λόγος του δηλαδή, ό,τι βρίσκει μπροστά από κακό, καθαρίζει και αναφέρει παραδείγματα. Αναφέρει παραδείγματα. Έλα, λέει, να σου δείξω εγώ πώς καθαρίζει ό,τι βρίσκει μπροστά. Θα σε πάω, λέει, κοιτάξτε, όποιος διαβάζει πατερικά και τέτοια, παίρνει δύναμη τα ζει διαφορετικά αυτά που βλέπεις να γράφει μέσα. Και λέει τώρα, να σου δείξω εγώ, λέει, τον Πέτρο, αυτό το φοβιτσιάρι, που ήπιε από την πηγή του Αγίου Πνεύματος νερό και τι έκανε,
Αμέσως, αμέσως, λέει ο Δηλός, ορμητικά, πάνω από το υπερό της Πεντηκοστής. Έχεις πάει, κύριε Βασίλη, όταν έχω πάει. Μέρα του κήρυγμα, 3.000 ψυχές τράβηξε. Ποιος? Ο Πέτρος. Έλα, σου δείξω κι άλλο, ναι. Θα σου πάρω να σου δείξω, λέει, το πρωτομάτιρα Στέφανο. Να στέκεται μπροστά στο συνέδριο και να ομιλεί χωρίς να σκέπτεται τι έχει μπροστά του. Και να λέει, εσείς είστε εκείνοι που τον κρεμάσατε, εσείς, λέει, είστε εκείνοι που τον βάζετε στον τάφο, εσείς είστε και οι φωνευτές των προφητών. Βέβαια, και δεν ήταν. Και οι φωνευτές των προφητών. Με ποιο θάρρος και με ποια ορμή ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, μιλάει σε ένα συνέδριο και σε ένα λαό ολόκληρο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, το νερό που δίνω εγώ βγαίνει από τη γη μου και καταλύει το κακό. Μάλιστα. Καταλύει το κακό. Είναι πηγή από την οποία βγαίνει το νερό και τρέχει το νερό και γίνεται ποτάμι ορμητικό και δεν αφήνει το κακό μπροστά που βρίσκει. Και ακόμη αναφέρει κι άλλο παράδειγμα. Αυτό που φωνάζει. Εγώ κυνήγησα την εκκλησία, εγώ σκότωσα τον Στέφανο, εγώ ήμουνα ζηλωτής με υπερβολή των πατρικών μου παραδόσεων, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, έλα όμως που με φώναξε την ημέρα εκείνη που άστραψε το φως επάνω και μου είπε, εσύ θα γκρεμίσεις τα κάστρα του διαβόλου. Και τι έγινε? Και δεν πιάνεται στο μυαλό εκείνο το πράγμα τώρα. Yeah. Να περάσει η οικουμένη με ματιά μέσα. Και πόνους και θανάτους. Να λέει ο ίδιος ότι εγώ, λέει, κάθε μέρα πεθαμένος ήμουνα, γιατί ήμουνα μέσα στη φάγα του θανάτου και με έβγαζε ο Κύριος. Σας παρακαλώ, είναι ή δεν είναι το νεράκι, το νερό, το αγιασμένο του πνεύματος που λέει ο Κύριος, που θα σου δώσω εγώ και θα οδηγηθεί στην αιωνιά ζωή, όταν καταλύει και τυράννους και βασιλείς και ρήτορες και δικαστήρια και όλα και τα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, λέει ο Κύριος, ότι είναι νερό που πηδάει, επαφλάζει το γεμπνεύμα, δεν δαμάζεται από τίποτα. Γκρεμίζει, ναι, και γκρεμίζει το καπό. Εδώ λοιπόν, στο θέμα μας πάνω, ο παράλυτος ακούει τη φωνή του Κυρίου. Την ακούει. Θέλεις υγιείς γενέστε. Άρα, για να είμαστε εμείς στη θέση αυτή και ακούγαμε τον Κύριο, που ο Κύριος μας είχε ουράνιο τρόπο, αφού ουράνιος ήταν, και ουράνιο ήθελε να κάνει και τον άνθρωπο, ποια ανταπόκριση θα δίναμε το ερώτημα του μεγάλου? Γιατί ψάχνουμε να δούμε, να το δούμε τον Κύριο, αφού το ερώτημα παραμένει αιώνια. Οι γραφές, οι γραφές υψώνουνε. Είπα, θα βάλουμε ένα πάνω, θα το βάλουμε στην ψυχή μας τώρα, δεις. Όσοι αγαπάμε τον Κύριο, Κύριε, θέλουμε, όπως είπες εσύ, να μας κάνεις καλά. Θέλουμε να μας κάνεις καλά. Να μας κάνει καλά ο Κύριος. Μα περπατάμε. Μα βλέπουμε. Μα υγεία έχουμε. Και λες να μας κάνεις καλά εσύ, Κύριε. Τα πατερικά κείμενα λένε ότι το μεγαλύτερο θαύμα στη ζωή του χριστιανού είναι να καταλάβει ότι η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο κακό, να το ζήσει και το πράγμα, είναι το θηρίο που έρχεται να σπαράξει τον άνθρωπο και την ψυχή μαζί, αφού λέει ο Σατανάς, ως λέον οριόμενος, έρχεται για να σαπάξει. Άμα συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι η μεγαλύτερη συμφορά πάνω στη γη είναι η αμαρτία, ζει το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής του. Γιατί ο Χρυσόστομος λέει, ουδενός δέδικα, τίποτα δε φοβήθηκα, ημί αμαρτίας,
παρά μόνο την αμαρτία. Α, το μόνο κακό που φοβάμαι είναι αμαρτία. Αυτή είναι ικανή να δημιουργήσει όλες τις συμφορές μέσα στον ανθρώπινο βίο. Έτσι κατάλαβε ο άνθρωπος αυτό, φωνάζει, «Έλα Κύριε, να με κάνεις καλά». Και μάλιστα, «Έλα να μου σηκώσεις το φορτίο, γιατί μόνο μου δεν μπορώ. Έλα να μου ανοίξεις τα μάτια, γιατί εγώ μέχρι τώρα το φορτίο το περνούσα για κάτι γιατί ευχάριστο για μένα». Αυτό δεν θέλω άλλο όλο. Αυτή είναι η σύμφωνα η μεγάλη. Ο κόσμος ο πολλής έχει άγνοια ότι το κακό είναι εκείνο που τον χτυπάει ανελέητα και φωνάζει και λέει ο κόσμος, «Είμαι ο καλύτερος του κόσμου». Ενώ η πατερική φωνή λέει, «Είμαι ο χειρότερος του κόσμου». Όταν λέει ο Κύριος, «Μάθετε, εγώ είμαι ταπεινός στην καρδιά μου», είναι άγνωστες λέξεις και άγνωστη ζωή για τον πάρα πολύ κόσμο αυτό. Τι σημαίνει ταπεινός? Και ακόμη, ότι εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση, συνείδηση, να του μιλάμε κάθε μέρα του Κυρίου και να του λέμε, «Κύριε, μας ευεργέτησες». Γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά που έρχεται και λέει, αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, «Τι Σάββατο σε έκανε καλά, να μη σέβεται τον νόμο του Θεού». Αν είναι δυνατόν εκείνος που έδωσε τον νόμο, να μη σέβεται τον νόμο. Και εδώ παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι πάρα πολύ ένα από τα πρώτα κακά, το μίσος και ο φθόνος. Πάνε μαζί αυτά. Σκοτώνει και το ένα και το άλλο. Ο φθόνος, φθόνος, βγάζει το θ και γίνεται φόνος. Φθόνος, φόνος είναι σχεδόν μία λέξη με ένα γράμμα παραπάνω. Οι παππούδες μας στη γλώσσα ήταν αριστούχοι και πάνω στην πραγματικότητα μιλάγανε. Φθόνος ή σοφόνος. Και αυτό λέει ο Κύριος μας, ότι δεν είδαν το μεγαλείο της δόξας του πάνω στο πρόσωπο του παραλίτου και να δώσουν δόξα και αυτοί στο Θεό. Αλλά εάν είχα δει αυτό, ούκαν τον Κύριο της δόξης στάβασαν. Θα το σταύρωνα. Εκεί είναι. Ο φθόνος οδήγησε τον Κύριο πάνω στο σταυρό. Και για να τελειώνω, να έχετε κι εσείς το λόγο πάνω στο αυτό, θα ήθελα να διαβάσω μέσα από την ακολουθία την ασματική της Κυριακής που μας πέρασε του παραλίτου, γιατί όλη εβδομάδα που κυλάει ονομάζεται εβδομάδα παραλίτου. Αυτό εδώ λέγεται πεντηκοστάριο. Πεντηκοστάριο αυτό λέγεται. Λοιπόν, γιατί λέγεται πεντηκοστάριο? Γιατί αναφέρεται με ύμνους και τροπάρια από την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μέχρι και την Πεντηκοστή, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, σε όλες τις ημέρες. Και κάθε μία εβδομάδα έχετε και τα τροπάρια της Κυριακής που πέρασε τώρα, δηλαδή έχουμε του παραλίτου. Δευτέρα του παραλίτου, Τρίτη του παραλίτου, μέχρι και Σάββατο του παραλίτου, μέχρι το βράδυ του Μεσημεριανός. Αλλάζει την επόμενη εβδομάδα τη Σαμαρίτιδος. Και μια εβδομάδα ολόκληρη. Επί 50 ημέρες λοιπόν έχουμε το βιβλίο αυτό που διαβάζει την Εκκλησία μας. Θέλω να με ένα τροπάριο θα το διαβάσω ερμηνευμένο και εσείς να το ακούσετε. Λόγος τον παράλυτο μόνο συνέσφιξε, έδωσε δύναμη στο σώμα του ως ο παγκόσμιος, όπως ο παγκόσμιος λόγος είπε.
και να εξηγήσω. Παγκόσμιος λόγος είναι ο λόγος του Κυρίου που είπε και έγιναν ό,τι βλέπουμε στο σύμπαν. Παγκόσμιος είναι ο λόγος του Κυρίου. Εκείνου δηλαδή που κατέβει, που φανερώθηκε στον κόσμο από ασπλαγνία, γι' αυτό και το κρεβάτι ο παράλυτος κουβαλώντας, επιφέρουν λέει εδώ, γύριζε, κάνει γραμματής οράν, και όταν ακόμα οι γραμματείς έβλεπαν το πραχθέν, το θαύμα, ούχ υπέφερον, δεν το άντεχαν οι γραμματείς. Κακίας κατεχόμενοι φθόνο, γιατί τους είχε εγμαλωτήσει η κακία του φθόνου και είχε παραλύσει την ψυχή. Και είχε παραλύσει την ψυχή. Ο Κύριος μας και σήμερα μας αξίωσε να σχολιάσουμε με βάση, επαναλαμβάνω, τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, το θαύμα που εκείνος επετέλεσε στην Βηθεσδά, την ίαση του παραλύτου. Ας ευχηθούμε ο Κύριος να μας χαρίσει και σε εμάς την υγεία, μας απαλλάξει δηλαδή την παραλυσία της ψυχής, γιατί αυτή απεργάζεται, φέρνει πολλά κακά. Μπορείτε να πείτε και εσείς τα δικά σας. Κάποια σχόλια, κάποιες λέξεις, όποιος θέλει μπορεί να αναφέρει. Εγώ θα ήθελα να, να σταθώ πάλι στο λόγο του κ. Σουρέλη, ότι δεν ήθελε δεν ήθελε άνθρωπο. Ναι, να το κοιτάξουμε. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτός ο λόγος του. Αν και οι λόγοι του κ. Σουρέλη είναι πίδι, δεν ξέρω αν ακούει κανένα στο Σουρέλη. Τα Σάββατα, 3,5 ώρα. Θέλω να πω. Στην Εκκλησία Εκκλησία και το βράδυ κατά τις 9.30 ακούει στην Εκκλησία της Ελλάδος μιλάει. Ναι. Λοιπόν. Και επειδή είναι δυνατή μορφή, πολύ δυνατό μυαλό σε ερμηνεία, ήθελα να ας πούμε, αν μπορούσα να του να ρωτήσω. Εγώ θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Αλλά από πού ναι, από πού ο επόμενος δεν ήθελε. Θα πάρω του Κυρίου το λόγο, να το δω, βάλω πάλι μπροστά να δούμε. Θέλεις υγιείς γενέστε, λέει έτσι. Ναι. Και απαντάει. Και λέει άνθρωπο. Δεν έχω άνθρωπο. Το ένα είναι, απαντάει, ναι, θέλω να γίνω. Ναι. Και πώς είναι δυνατόν αφού ήθελε να γίνει και δεν μπορούσε από μονάχος του. Μάλιστα. Να μην θέλει άνθρωπο να βάλει μέσα. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Για να του πει δεν έχω άνθρωπο, σαν του λέει, το λέει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, μπορεί λέει να έρθει αυτή την ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν είχε να είναι ο Κύριος που τον βάλει μέσα. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Α, εντάξει, θα πάει η ερμηνεία, ναι. Το λέει και βέβαια πότε θυμηθώ να στα πω. Λέει, σου είσαι ωραία και παράδειτος, γιατί λέει, ήλπιζε ότι αυτός που έβλεπε, τον Κύριο δηλαδή, θα μπορούσε να το καθίσει να το βάλει μέσα στην κονιμιά. Μάλιστα. Ναι, ήθελε άνθρωπο. Είναι άλλη η άποψη που λέει. Ναι, αλλά είχε την υπομονή όμως 38 χρόνια. Ναι. Είχε υπομονή. Φυσικά. Τι μπορούσε να κάνει άλλο. Μήπως ερμηνεία δική μου, ταπεινή. Από τις αμαρτίες που είχε κάνει, είχε καταλάβει ότι πραγματικά γι' αυτό είναι παράλυτος. Και περίμενε τη σωτηρία πνευματική να τον σώσει και όχι από άνθρωπο. Θες απάντηση? Ναι. Ερχόμαστε εδώ και λέει, άκουσε, του λέει ο Κύριος. Ναι, αυτό εκεί. Άκουσε, έγινες καλά, πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις. Λέει τώρα, μια και το ένα θέλει το άλλο και πάλι, δεν λέω δική μου γνώμη. Του παράλυτου, λέει ο Χρυσόστομος, η ψυχή και ο κόσμος, είχε μαλακώσει από τα 38 χρόνια της αρρώστιας. Είχε μαλακώσει. Και νομίζω το άκουσε και χθες που είπα,
Υπάρχουν και άλλοι που δεν βαλακώνουν, που βλαστημάνε τον Θεό και που λένε ακόμη, και που λένε ακόμη ότι γιατί γεννήθηκα. Ο παράλυτος δεν ακούστηκε ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, άρα λοιπόν, εδώ ο παράλυτος είναι μια ψυχή που ζητούσε να βρει το δρόμο εκείνο που βρήκε στο τέλος. Θεραπεία. Την θεραπεία του, αλλά και την ψυχή και του η θεραπεία παράλληλα. Αλλά πώς αντιλαμβάνομαστε, εγώ προσωπικά λέω ότι βρήκε τη σωτηρία του σώματός του, αλλά και του πνεύματος, διότι πήγε στον ναό να ευχαριστήσει. Ναι. Συνεπώς, ολοκλήρωσε. Ναι, το κοινό της ευχαριστίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πνευματικά πήγε να ολοκληρώσει. Και πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια. Το έκανε. Πήγε και, ναι, είπε το ευχαριστώ. Ναι. Διότι αν όλοι μας, όλοι μας, γενικώς κάθε μέρα λέγαμε ένα ευχαριστώ που αυτό περιμένει ο Κύριος, δεν περιμένει πλούτη να του δώσουμε. Ένα ευχαριστώ. Ναι. Αλλά τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Έλα, αφάμε να πιούμε και τι έγινε. Όχλος. Όχλος. Πώς έχει καταδύσει η σημερινή κοινωνία. Μας κάνουν ό,τι θέλουν τρώμε. Δυνόμαστε όπως θέλουν αυτοί. Και μόνο το για το κέρδος. Τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε πουθενά. Μπορούμε. Μπορούμε. Δεν μπορούν το πλήθος. Το πλήθος ακολουθεί, λέει, μα δεν μπορώ να πω κόντρα στο ρεύμα. Γιατί του λέω εγώ να μην πας κόντρα στο ρεύμα. Θα πάει κόντρα στο ρεύμα. Πνευματικά του λέω, τόσο πολύ έχεις απομονωθεί. Δεν βλέπεις τα έργα όλα αυτά που δημιούργησε. Δεν τα θαυμάζεις. Να πεις ένα ευχαριστώ. Γιατί. Και λέει μετά, ο Θεός κατέβηκε στη γη επειδή μας αγαπούσε τόσο πολύ. Μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Και μας θέλει και μας περιμένει. Mm. Είμαστε δημιούργημά του. Συνεπώς, λέει, μα, άλλο λέει, χαρά στην υπομονή του. Μα, ό,τι αγαπάς κάτι, έχει και υπομονή. Και θέλει να μας τη δώσει την υπομονή, να του πούμε ένα ευχαριστώ, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Μόνο με την υπομονή, λέει ο Κύριος, αποκτάμε. Άμα σκεφτείς ότι πρέπει να πεις ευχαριστώ, έχεις και την υπομονή και την ηρεμία. Έτσι. Πόσα βιβλία δε. Πάρε διάβασε κάτι. Άνθρωπε του Θεού. Εκεί έρχεται ο ταμπλάς. Κουράζεσαι, νιστάζεις, κάνεις. Μα κι εγώ το ομολογώ ότι στην αρχή δεν έβαζα μισή σελίδα και το όπλυνα. Αλλά μετά έβγαζα μία, την τρίτη μια μισή, ξέρω εγώ, και έφτασα να τη διαβάζω με τις ώρες. Τρώγοντας είναι η όρεση. Τρώγοντας είναι η όρεση. Μα είπαμε στην αρχή που ξεκινήσαμε ότι θα διαβάζεις τη γραφή με δίψα. Και το είπε ο Κύριος. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσουν. Και τώρα οι πεινώντες και διψώντες, σαν να πεινάς πραγματικά και να διψάς, τότε θα χορτάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Αυτοί που πεινάνε και αυτοί που διψάνε κλπ. Κάτι θέλω να πω, διέφυγε. Όπως εγώ έχω κολλήσει στον Άγιο Ισάκ το Σύρο. Είναι δύσκολο το εκεί λέω, μισή σελίδα, εκεί θα σε βγάλω, εντάξει. Εγώ κουράζομαι να το διαβάζω γιατί ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος ζούσε στον ουρανό και εγώ είμαι γεμάτος ύλη και ζω. Α, καλά, ναι. Δηλαδή να το αφήσω και να πιω σε μεργεντινό. Όχι, δεν είχε γραφεί πολύ. Ευαγγέλια, τι πράγματα, εγώ διαβάζω σε καμία βασίλεια. Και αυτά είναι. Δεν λέω, αφήνουν μέσα. Ναι, κάτι μέσα. Αφήνουν, ναι. Αλλά μην πάμε να πιάσουμε τον καιρό αυτό που είναι άπιαστα. Όχι, είναι άπιαστα. Άπιαστα. Στερεοσόλη να είναι ο τάφος του Σινώου. Για Ισάκ του Σύρου. Δεν έχω πάει. Ο Σινώος του. Όχι Σινώου. Ισάκ του Σύρου. Όχι καλά αυτό, αλλά το Άγιο Σινώου είναι στο. Α, του λες, ναι, του λέει του Αγίου Σινώου, του προφήτη που ευλόγησε τον Κύριο. Υπάρχει ο τάφος. Θα είναι εκεί ο Σινώου. Εμείς δεν έχουμε πάει, αλλά εγώ έχω μια ελπίδα, μήπως πάω εκεί πάνω και το κύριο. Εκεί θα πάμε σίγουρα. Εκεί θα πάμε σίγουρα. Εκεί πάμε τα έργα. Στο δικαστήριο, όχι, στο δικαστήριο. Όλα είναι, και τα έργα μας και τα μη έργα μας. Δηλαδή, τι χάρη στο Θεό μας. Εκεί θα πάμε σίγουρα. Λέει, ου του θέλοντος, ου δε του τρέχοντος. Αλλά το ελεούντος Θεού. Λέει, δεν φτάνει μόνο να τρέχει, έτσι, και να θέλει. Αλλά και να το λέει ο Θεός. Όταν ρώτησα εγώ ένα γέροντα
στον Άγιο Όρος. Του λέω, εσύ τώρα από ό,τι μας είπες, έχεις 70 χρόνια εκεί. Πρέπει... Πάσα, να πας εκεί πάνω. Να πας. Κανονικά. Αυτό το ξέρει. Μόνο ο Κύριος να μου δείχνει. Έτσι, μπράβο. Είναι αυτό που είπα, αυτό που είπα, τώρα σε όλα ναι, μεν, αλλά εγώ λέει, ναι, αλλά ο Κύριος θα με δεχτεί. Ταπεινοφροσύνη. Έτσι. Ε, και λοιπόν, την αλήθεια είπε τώρα. Μαξιλάρι είχε την πέτρα. Και την αλήθεια είπε. Εκείνα... Είχε 70 χρόνια. Στην και μέρα ένας άλλος, θα ήταν αγωνιτάρις τότε. Από πότε εδώ δεν βγήκα έξω. Λοιπόν, να στήσουμε... Στις προβάτες είναι δύο αδέρφια. Τους πήγε ο πατέρας, είναι από την Καβάδα. Ναι. Τους πήγε ο πατέρας και ήταν 11 χρόνωνας και 14 χρόνωνας. Και παραμένουν εκεί ακόμα και πόσο 92 χρόνια και 88. Τα χρήματα δεν τα γνωρίζουν όταν πήγε. Γιατί να μας φυλάγανε τα χέρια, προς Θεού λέει. Η σύνολο τα χέρια που... Τα πήγε στην που ζούμε εμείς λέει στην αμαρτία, όχι, όχι, μην το λέτε αυτό, μην το λέτε αυτό, όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι είμαστε. Όχι, βεβαίως, όλοι. Αυτοί το ξέρουν. Γιατί είπαμε ότι για μόποιος δωρείς την αμαρτία, είναι και διασμένος. Καλεσμένος ο Βασίλης. Δεν το βρίσκεις να πάρεις. Έτσι, μπράβο. Χριστός Ανέστη. Δεν ξέρω να κάνω. Θα σας πείσουμε. Δεν ξέρω να κάνω.